Το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργάνωσε χθες ανοιχτή προς το κοινό εκδήλωση με θέμα ηλεκτρονικά βιβλία My Data, οι αλλαγές για τις επιχειρήσεις και τον ελεύθερο επαγγελματία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης και βασικοί εισηγητές ήταν οι κύριοι Γιώργος Κιορομιλάς και Απόστολος Αλωνιάτης. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο ενημέρωσης των μελών του αλλά και των λογιστών της περιοχής. Αναφορικά με τη νέα πραγματικότητα στη φορολογική διοίκηση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, όπου ουσιαστικά έχουμε πλέον ως γεγονός την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το λεγόμενο My Data. Είναι μια καινούργια διαδικασία η οποία εισάγεται στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Και το ενδιαφέρον και τα αιτήματα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των λογιστών ήταν προς την κατεύθυνση αυτή να δημιουργηθεί μια ημερίδα η οποία να ενημερώσει και τους επιχειρηματίες αλλά και τους λογιστές προς την κατεύθυνση αυτή. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις ήδη εφαρμόζουν αυτά τα δεδομένα, ωστόσο η πλειοψηφία των ατομικών, των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της περιοχής βρίσκονται σε ένα στάδιο, θα λέγαμε, μεταβατικό. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώνουμε τη σημερινή ημερίδα για να μπορέσουν να ενημερωθούν και να είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τα νέα δεδομένα και τις νέες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Κοζάνης, όχι μόνο πρέπει να γίνεται, να εγκαθεί. Ενημερωμένοι επιχειρηματίες, ενημερωμένοι πολίτες είναι οι σωστοί πολίτες. Και μάλιστα πόσο μάλλον έχουν σχέση με τα φορολογικά. Που γνωρίζετε ότι οι επιχειρηματίες, οι περισσότεροι, οι μικροί, δεν ασχολούνται. Έχουν το λογιστή του, ο οποίο διεκπεριώνει τι υποθέσει αυτέ. Άρα οι επαγγελματίε λογιστέ θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για να μην έχουμε προβλήματα με τι επιχειρήσει. Και μάλιστα τώρα τι χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Δυτική Μακεδονία περνάει τον κορμοθάτη. Άρα η κάθε επιχείρηση που έχει δεχτεί, έστω και έναν εργαζόμενο να έχει, μια θέση εργασία που έχει, πρέπει να τη στηρίξουμε. Συγχαρητήρια στο Επιμελητήριο. Όλους τους λόγους των λογιστών και συνεχίστε, γιατί θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί να βγάλουμε τη Δυτική Μακεδονία από την εξόρα της. Η σημερινή ημερίδα που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο, στόχο έχει να ενημερώσει επιχειρηματίες αλλά και λογιστές για μια νέα υποχρέωση η οποία μπαίνει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Και μιλάμε για την υποχρέωση που λέγεται ηλεκτρονικά βιβλία ή αλλιώς πλατφόρμα My Data. Ως γνωστόν, μετά από πολλές παρατάσεις, από 1η δεκάτου κάποιες επιχειρήσεις και από 1η δεκάτου κάποιες άλλες υποχρεούνται να στέλνουν με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα στοιχεία εσόδων πάνω στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με συγκεκριμένα κανάλια διαβίβασης που κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα προγράμματα τα λογή. Όπως επίσης παίζουν και οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. Είναι μια νέα υποχρέωση η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει κυρώσεις, αλλά μελλοντικά από 1η-1η του 2022, που θα μπουν εκτός από τα έσοδα, θα μπουν και τα έξοδα, να ανεβάζουν και τα έξοδα επάνω, άρα να δημιουργούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ουσιαστικά ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων για να μπορεί να ελέγχει τις φορολογικές της υποχρεώσεις, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν και κυρώσεις. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο καλά με έγκυρους εισηγητές των θεμάτων αυτών για την επιχείρηση, γιατί αφορά κατά κύριο λόγο την επιχείρηση και δευτερευόντως αφορά το λογιστή φοροτεχνικό. Άρα πρέπει οι επιχειρηματίες να ενημερωθούν και να ενημερωθούν σωστά από αυτές τις υποχρεώσεις, γιατί μην ξεχνάμε, αν κάτι πάει λάθος, το πρόστιμο στην επιχείρηση θα πέσει και το θέμα είναι να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις.